Εδώ είμαστε και πάμε να μιλήσουμε λίγο ποδοσφαιρικά και να μιλήσουμε ποδοσφαιρικά με μια γυναίκα. Θα μου πείτε πώς ακούγεται και πώς, κι όμως θα μας πει πράγματα που και εμείς οι άντρες δεν τα έχουμε καλά στο μυαλό μας. Πριν την παρουσιάσω, έχω να πω ότι γενικότερα, αν και μικρή, εγώ την θαυμάζω για ό,τι έχει πετύχει και έχει πολλά ακόμα αν συνεχίσει με τον ίδιο τρόπο που δουλεύει. Είναι η Κωνσταντίνα Γιάννου. Κωνσταντίνα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Τι κάνεις? Νομίζω πετυχαίνεις πράγματα πολύ γρήγορα και με πολλή δουλειά βέβαια, αλλά μου φαίνεται ότι τα καταφέρνεις πολύ γρήγορα όλα αυτά. Για πες μου λίγο, τι γίνεται εκεί στην Αμερική? Ξεκινάμε λίγο ανάποδα. Τώρα έχω πάει στην Αμερική, σπουδάζω εκεί, πήρα υποτροφία. Ναι. Και συνδυάζω σπουδές και ποδόσφαιρο μαζί. Ό,τι καλύτερο, το όνειρό μου ήταν αυτό. Μπράβο, σωστά. Αυτό. Τώρα εκεί είσαι σε σχολή και μέσω της σχολής έχει σχέση με, έχει και ομάδα, ας πούμε, το πανεπιστήμιο. Ναι, εκεί στην Αμερική υπάρχει πρωτάθλημα για τα πανεπιστήμια. Ναι. Με τρεις κατηγορίες. Πολύ ωραία. Οπότε είναι σαν να παίζω επαγγελματικό. Σίγουρα παίζεις επαγγελματικό, δεν το συζητάμε. Πώς είναι οι πρώτοι μήνες? Οι πρώτοι μήνες πήγαν πάρα πολύ καλά. Και ποδοσφαιρικά και με το πανεπιστήμιο. Έτσι, και αυτό να το λέμε. Και το πανεπιστήμιο. Ναι, νομίζω δεν μπορούσα να πάνε καλύτερα. Με την ομάδα πήραμε πρωτάθλημα. Εγώ προσωπικά πήγα πολύ καλά. Τα σάρωσες όλο, όχι πήγες καλά. Εντάξει. Κάθε παιχνίδι, κάθε εβδομάδα, γκολ και γκολ και ξανά γκολ και MVP και διάφορα και τέτοια. Πώς είναι γενικότερα, πώς το αντιμετωπίζουν εκεί το γυναικείο ποδόσφαιρο? Στην Αμερική είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι εδώ. Δίνουν το ίδιο βάρος με ό,τι δίνει το αντρικό, μπορεί και παραπάνω. Σίγουρα. Πολύ μεγάλη οργάνωση. Και κυρίως νοιάζονται για τις παίκτριες. Νοιάζονται να είμαστε καλά στην υγεία μας και ψυχολογικά και να μπορέσουμε να αποδώσουμε το 100%. Είναι σε όλα πολύ καλύτερο, σε όλα. Τι ακριβώς σπουδάζεις, για να το πούμε γι' αυτό? Σπουδάζω sport management και wellness. Κάνω διπλό πτυχίο με λίγα λόγια. Ναι. Εγώ θέλω να ασχοληθώ με την προπονητική. Και με αυτά τα δύο πτυχία ουσιαστικά θα έχω την ικανότητα να ασχοληθώ με τον αθλητισμό σε όλα τα πεδία, από management μέχρι προπονητική. Τα ακούω λίγο, αν και μικρή, ας πούμε, έχεις στο μυαλό σου πράγματα, ξέρεις, που είναι πολύ μεταγενέστερα. Νομίζω ότι αυτό έτσι πρέπει να είναι ο κάθε άνθρωπος, πρέπει να ξέρουμε από νωρίς τι θέλουμε, και εγώ από το γυμνάσιο ήξερα ότι ήθελα να ασχοληθώ με τον αθλητισμό, αρχικά ως παίκτρια και μετά να ελπίζω να καταφέρω να γίνει και προπονήτρια και γενικά να φτάσω όσο πιο ψηλά μπορώ. Για πες μου τώρα, κορίτσι πράγμα, πώς ξεκίνησες το ποδόσφαιρο? Ξεκίνησα παίζοντας μαζί με τα αγόρια εδώ στη γειτονιά μου στο χωριό. Μετά φτιάχτηκε η Ροδιά Ξυλοκάστρου. Βεβαίως. Οπότε ξεκίνησα εκεί, έπαιξα 3 χρόνια. Μεγαλούργησες. Εντάξει. Καλά, το λέω εγώ, μην το λες εσύ. Ύστερα πήγα στις Ελπίδες Καρδίτσας, αλφα κατηγορία, πέρσι δηλαδή. Ναι, ναι. Και μετά γνώρισα μια παίκτρια εκεί στις Ελπίδες Καρδίτσας, η οποία με βοήθησε, η Σέλα Ριέτα Μπετανκούρ, η οποία ουσιαστικά μου έδωσε την ευκαιρία να συνεχίσω το όνειρό μου στο εξωτερικό. Για να μπορέσει να πας εκεί στην Αμερική, τι ακριβώς έγινε, τι ακριβώς έκανες? Βασικά, ο τρόπος για να πάω εκεί ήταν ότι έπρεπε να σπουδάσω για να πάρω την υποτροφία. Ναι. Έπρεπε να είμαι καλή μαθήτρια, να έχω ένα καλό απολυτήριο λυκείου. Ναι.
Πρέπει να περάσω κάποια τεστ αγγλικών. Και επίσης έπρεπε ποδοσφαιρικά να είμαι σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο. Να έχεις αγωνιστεί για αλφαεθνική, ας πούμε, σε τέτοια κατάσταση εννοείς. Ναι, ακριβώς. Mm-hmm. Έπαιξε μεγάλο ρόλο το ότι ήμουν στην εθνική ομάδα. Σωστό, με πρόλαβες, ναι. Γιατί όλες οι παίκτριες από την ομάδα μου εκεί πέρα ήταν όλες τις εθνικές ομάδες. Και είναι λογικό. Οπότε, mm-hmm. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Ανέφερες στην εθνική, πώς είναι να φοράς την γαλανόλευκη και με το, ξέρεις, όλο αυτό. Εντάξει, είναι περηφάνεια. Mm-hmm. Ειδικά όταν δεν το περιμένεις και σου έρχεται η κλίση, είναι πραγματικά πολύ μεγάλο, πολύ δυνατό συνέστημα. Εντάξει, είναι και κίνητρο για να συνεχίσεις ακόμα πιο δυνατά και να φτάσεις όπου μπορείς. Εντάξει, είμαι πάρα πολύ περήφανη γι' αυτό και νομίζω ότι έκανα και πολλούς ανθρώπους εδώ πέρα την οικογένειά μου. Περήφανος, οπότε είναι πολύ μεγάλο. Εγώ προσωπικά θεωρώ ότι είσαι για μας εδώ της Κορινθίας ο θηλυκός Αντετοκούνμπο, με τον τρόπο που έχεις ανέβει όλες αυτές έτσι τις... όλα τα βήματα που έχεις κάνει. Ξεκίνησες από χαμηλά, πήγες βετεθνική, αλφεθνική, εκεί που είσαι τώρα, και νομίζω ότι και εκεί που είσαι τώρα, επειδή δεν είσαι απλά για να είσαι, το δείχνουν τα αποτελέσματα και όλα αυτά που πετυχαίνεις, έχεις νομίζω πολλά περισσότερα να δώσεις. Δεν ξέρω εσύ πώς σε αντιμετωπίζουν εκεί. Εκεί πέρα αντιμετωπίζουν όλους το ίδιο. Mm-hmm. Βέβαια, κάνοντας τόσο καλή σεζόν φέτος, δίνουν βάρος πάνω μου, ασχολούνται μαζί μου, προσπαθούν να με κάνουν καλύτερη και αυτό πραγματικά το εκτιμώ. Δηλαδή, ο προπονητής μου, ο οποίος με εμπιστεύτηκε και σε κάθε παιχνίδι μου έδινε την ευκαιρία να γίνομαι καλύτερη. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Πώς είναι η ζωή στην Αμερική? Έφυγες από εδώ, πήγες εκεί. Δεν ξέρω αν είσαι ξαναπάει. Γενικώς λέω, πώς είναι αυτή η αλλαγή? Εντάξει, η ζωή δεν είναι καλύτερη από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Δεν έχει μπουζούκια, δεν έχει τέτοια. Δεν έχει τέτοια ακριβώς. Δεν έχει καφέδες, βόλτες. Αλλά είναι όταν έχεις στόχους και θες να κάνεις κάτι σοβαρά πράγματα, σε βοηθάει πολύ περισσότερο από ό,τι η Ελλάδα. Δεν το συζητάμε αυτό. Γενικώς εδώ τα τρώμε τα παιδιά μας, δεν τα βοηθάμε. Ναι, κάπως έτσι ακριβώς. Αλλά εντάξει, σαν ζωή η Ελλάδα είναι καλύτερη. Πόσες ώρες κάνεις προπόνηση? Συνδυάζεται με το σχολείο, γίνεται με το σχολείο, με το πανεπιστήμιο? Είναι τις ώρες του πανεπιστημίου, είναι η ομάδα άλλη ώρα? Τι γίνεται ακριβώς? Συνήθως έχω μέχρι το μεσημέρι μάθημα και μετά έχω 2 ώρες προπόνηση. Όσο παίζαμε παιχνίδια είχαμε μόνο προπόνηση 2 ώρες τη μέρα, κάθε μέρα. Κάθε μέρα, Δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με γυμναστήριο. Το επόμενο εξάμηνο που δεν έχουμε παιχνίδια θα είναι διπλές προπονήσεις, γυμναστήριο το πρωί, απόγευμα προπόνηση. Τα γνωστά. Χρόνο έχεις ελεύθερο γενικώς? Ναι, σχετικά έχω. Βασικά προσπαθώ να προλαβαίνω όλα. Και σχολείο και ποδόσφαιρο και προσπαθώ να τα καταφέρνω. Γιατί όσο να είναι κοπέλα είσαι, ρε παιδί μου, εσύ είναι αλλιώς ο άντρας που έχει τα γυμναστήρια, ξέρεις, καταλαβαίνεις πώς το λέω. Θα πας καμιά βόλτα, θες να ψωνίσεις όλα αυτά, τα προλαβαίνεις, τα καταφέρνεις, ναι, τα συνδυάζεις. Ναι, τα καταφέρνω όλα. Η δική σου λοιπόν. Λιγάκι ναι, αλλά εντάξει, το συνηθίζω. Ήμουν και πέρσι μακριά το σπίτι μου, οπότε εντάξει, όχι τόσο μακριά. Ναι, άλλη χώρα, ναι, άλλο κάποια χιλιόμετρα όσο να είναι. Είναι διαφορετικό. Σε στηρίζουν, φαντάζομαι, έτσι? Ναι, οι γονείς μου έχουν, ειδικά ο πατέρας μου έχει σταθεί από την αρχή. Εγώ τον αποκαλώ χορηγός μου, γιατί... Εντάξει, ξέρουμε καλά ότι στην Ελλάδα, άμα δεν έχουμε τη στήριξη στους γονείς μας, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και πραγματικά είμαι, δηλαδή, ευγνώμων ότι οι γονείς μου με βοήθησαν και με στήριξαν σε όλη μου την πορεία. Όταν τους πρωτοείπες, όχι ότι θα πας έξω, ότι θα παίξεις ποδόσφαιρο, πώς τους ήρθε για μια κοπέλα, ας πούμε? Βασικά στον μπαμπά μου, ας πούμε, που έλεγα ότι παίζω ποδόσφαιρο και μου λένε είμαι καλή, δεν επίστευε. Και ούτε ερχόταν, ας πούμε, να με δει, δεν ήταν και τόσο έτσι βεβαισμένος ότι μπορώ να παίξω ποδόσφαιρο. Μετά
του είπαν κάποιοι προπονητές ότι είμαι καλή και όντως πρέπει να συνεχίσω. Και άρχισε να με παρακολουθεί, οπότε μετά λέει, α, πρέπει να ασχοληθώ μαζί της. Φανταζόσουν ότι όλα αυτά που έχεις πετύχει σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούσες να τα πετύχεις ή σου ήρθαν λίγο γρήγορα και νωρίς? Δεν το φανταζόμουν με τίποτα. Απλά είδα ότι εντάξει, προσπάθεια, αλλά ήμουν και τυχερή. Εντάξει, εκμεταλλεύεις και στις όποιες ευκαιρίες παρουσιάστηκαν, αλλά αυτά δεν έρχονται πάνω από μόνα τους. Έχεις κάνει και στη δουλειά σου. Ναι, αυτό. Δεν το περίμενα, αλλά προσπαθούσα συνέχεια. Είχα ανθρώπους δίπλα μου να με βοηθάνε. Mm-hmm. Ειδικά τον προπονητή μου, το Βασίλη τον Πουλακίδα. Mm-hmm. Ο οποίος είναι τώρα 3 χρόνια μαζί μου και με βοηθάει απίστευτα. Ναι. Και κάθε δυσκολία την ξεπερνάω και προχωράω όσο μπορώ καλύτερα. Το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα σε τι επίπεδο βρίσκεται, πώς το βλέπεις? Σίγουρα δεν είναι όπως στην Αμερική, mm-hmm. όμως εγώ βλέπω ότι κάθε μέρα όλο και πιο πολλοί άνθρωποι ασχολούνται μαζί, mm-hmm. μαζί με το ποδόσφαιρο, με το mm-hmm. γυναικείο, mm-hmm. Ότι γίνονται προσπάθειες, ότι υπάρχουν πολλά κορίτσια τα οποία έχουν ταλέντο και θέλουν να ασχοληθούν, αλλά βέβαια αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν βρίσκεται και στην καλύτερη της κατάσταση ώστε mm-hmm. να μπορέσει να στηρίξει το γυναικείο. Σωστά, εδώ δεν μπορούμε να στηρίξουμε άλλα πράγματα. Εδώ βλέπουμε και το αντρικό, δηλαδή, ακριβώς. Ότι είναι εξεποχήν, οπότε... Σωστό. Όμως γίνονται προσπάθειες και αυτό είναι καλό. Οι εγκαταστάσεις στην Αμερική νομίζω ότι είναι το α και το ω για να μπορέσει κάποιος να παγωνιστεί, έτσι. Ναι, πραγματικά. Τα γήπεδα είναι εξαιρετικά. Ακόμα και τα πλαστικά γήπεδα είναι καλύτερα από τα φυσικά. Mm-hmm. Γυμναστήρια. Έχουμε τα πάντα εκεί. Αυτό είναι. Όλα σε πολύ καλή κατάσταση. Και όλα δημιουργημένα για τους αθλητές. Είναι πραγματικά εξαιρετικές εγκαταστάσεις. Τώρα εκεί στο Πανεπιστήμιο, πόσο καιρό θα μείνεις στο Πανεπιστήμιο? Πόσο είναι η Είναι 4 χρόνια κανονικά, έτσι. Mm-hmm, mm-hmm. Τώρα εσύ, ενώ είσαι στο πανεπιστήμιο αυτό, θα πρέπει να αγωνίζεσαι 4 χρόνια εκεί, ας πούμε, στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, στην ομάδα αυτή. Ναι, απλά mm-hmm. είναι όπως και στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, ότι μπορούμε να πάρουμε μεταγραφές. Mm-hmm, mm-hmm. Οπότε εγώ τώρα είμαι πρώτο εξάμεινο εδώ, θα συνεχίσω και δεύτερο εξάμεινο στο ίδιο πανεπιστήμιο. Φαντάζομαι και στην πορεία εκεί θα συνεχίσω, γιατί είμαι πολύ ευχαριστημένη. Αλλά εντάξει, ποτέ δεν ξέρουμε. Ήθελες από πάντα να είσαι επιθετικός ή βγήκε στην πορεία? Εγώ βασικά ήθελα να είμαι τερματοφύλακα. Α, ωραία, ναι, μπράβο. Αλλά δεν με αφήνανε. Μάλλον καλά έκαναν. Εντάξει, δεν ξέρω. Όσο να είναι. Όχι ότι δεν θα σου να καλύτερο το φύλακα. Καλά, έβαζα γκολ, οπότε εντάξει. Τι έβαζες, παιδί μου, εντάξει. Ασταμάτητα. Σε όλες τις κατηγορίες και πες ότι πιο χαμηλά μπορεί να έγινε. Πέρσι μια χαρά πήγες. Εκεί που είσαι τώρα, εντάξει. Όχι, μια χαρά. Να σε ευχαριστήσω, να έχεις υγεία, γιατί χωρίς υγεία γενικώς δεν πάμε πουθενά, δεν μας έχει μείνει και κάτι γενικότερα. Όλα σου τα όνειρα να πραγματοποιηθούν. Ευχαριστώ που ήσουν εδώ. Τα καταφέραμε, γιατί παλεύουμε κανένα χρόνο για να το κάνουμε όλο αυτό. Και νομίζω ότι καλύτερο που έγινε τώρα. Προσωπικά θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο για την τελευταία εκπομπή του χρόνου, γιατί ήθελα να ακουστεί ό,τι έχει πετύχει ένα κορίτσι με δουλειά, προσπάθεια και τύχη. Όλα μαζί είναι συνδυασμός. Με χαμηλό προφίλ. Ποτέ δεν ήσουν στον εγώ είμαι κι άλλος κανένας, χωρίς να σε ξέρω ιδιαίτερα, μπορώ να ψυχολογήσω έναν άνθρωπο. Να σου ευχηθώ λοιπόν τα καλύτερα και κάποια στιγμή όταν θα ξαναέρθεις και όταν θα έχεις περισσότερες εμπειρίες να έρθεις και εδώ να μας πεις τι ακριβώς γίνεται εκεί. Εννοείται. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, είναι πραγματικά τιμή μου να είμαι στην εκπομπή σας. Σας εύχομαι καλή συνέχεια, να συνεχίσετε για τα αθλητικά δρόμενα της Ολυμπίας. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά σε όλους και υγεία. Υγεία. Καλώς βράδυ. Να είσαι καλά. Καλώς βράδυ.
μυαλό μου.